Αυξητική τάση παρουσιάζουν οι καταγγελίες λαρισαίων προς το Ινστιτούτο Καταναλωτή για την ακρίβεια σε βασικά είδη διατροφής, αλλά και για φαινόμενα όπως άλλη τιμή να υπάρχει στο ράφι και άλλη να χρεώνονται όταν φτάνουν στο ταμείο. Ο κόσμος έχει αυξηθεί, οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές, οι οποίες καταγγελίες αναφέρονται σε ακρίβεια, σε άλλη τιμή στο ράφι, άλλη στην ταμιακή, σε μεγάλα πολυκαταστήματα, να το επαναλάβουμε, και όχι σε ντόπια εμπορικά καταστήματα. Πρέπει όμως να υπάρχει έλεγχος. Ο κόσμος ζητάει έλεγχο. Τον έλεγχο δεν μπορεί να τον κάνει μια Ένωση Καταναλωτών. Τον έλεγχο δυστυχώς ή ευτυχώς τον κάνει μόνο η πολιτεία. Ο κύριος Κόκαλης δήλωσε ότι είναι καλός μοχλός για την καταπολέμηση της ακρίβειας στο παρατηρητήριο τιμών και τόνισε ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Έρευνα του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνει πως η Ελλάδα κατέχει τα πρωτεία της ακρίβειας σε βασικά είδη διατροφής, καθώς τα προϊόντα στα ελληνικά σούπερ μάρκετ πωλούνται κατά κανόνα ακριβότερα από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα τιμών σε 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία και στην Ελλάδα, κατέδειξε ότι σε 70 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, εκ των οποίων τα 50 είναι επώνυμα, οι τιμές στη χώρα μας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Από την άλλη πλευρά, η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών συνεχώς συρρυκνώνεται. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μία από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρωζώνης. Καταδεικνύεται με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο ότι οι πολιτικές, οι μέχρι τώρα προστασίες του καταναλωτή, ήταν και είναι αποτυχημένες.